Καλή μου φίλη από το Κουκουέ. Καλώστηνα. Καλώστηνα. Κουτσούμπας και γραβάτα και πλέρια στο debate, ε. Και ανεβαίνετε κιόλας. Ορεξάτος και κεφάτος και τι ανακοίνωσε στο debate, τι ανακοίνωσε. Τι μούφα, τι είπε. Τι. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική στις φοιτητικές εκλογές. Για να το λέμε. Η νεολαία ψηφίζει. Πρώτη δύναμη ήταν η ΔΑΠ για 300. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει πάντα την αλήθεια. Ναι. Έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, ακόμα και αυτών που δεν μας ψηφίζουν. Μάλιστα. Ότι είμαστε ειλικρινείς, είμαστε ανιδιοτελείς. Ότι είμαστε μαχητικοί και αγωνιστικοί. Ναι. Τι ξέρουμε καλά. Όπως το ξέρουν και οι ίδιοι και όλα τα κόμματα, ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, ναι, είναι δεσμευμένη απέναντι στο πρόγραμμα σταθερότητας, που σημαίνει μείωση ή σταθερότητα μισθών, αλλά τη στιγμή που τα επιτόκια ανεβαίνουν και ο πληθωρισμός, αυτό σημαίνει μείωση ιδιωτικοποίησης, μάλιστα, αύξηση των πληστηριασμών. Είναι δεσμευμένοι για να κάνουν εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όποιος και να βγει, μέχρι το τέλος της χρονιάς, 700.000 πληστηριασμούς. Και μάλιστα τη στιγμή που ο μισθός και η σύνταξη δεν φτάνουν. Ξέρετε, συναντάμε συνταξιούχους που επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκε το ΕΚΑΣ, ήταν η δόση προς την τράπεζα και σήμερα έχουν κοκκινήσει τα δάνειά τους και απειλούνται με εξώσεις. Ξέρουμε λοιπόν, μάλιστα, ότι την επομένη των εκλογών επιδιώκουν οι δύο μονομάχοι αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, όμως τα κριτήρια είναι τέτοια που συμφέρουν τις αγορές, δηλαδή αξιολόγηση. Πόσο έχουν προχωρήσει ιδιωτικοποίησεις, πόσο έχουν προχωρήσει, ναι, πληστηριασμοί, πόσο έχουν μείνει σταθεροί. Άρα μου λέτε εσείς δεν συμμετέχουμε εμείς σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι. Και το κυριότερο, το debate ανέδειξε ότι συμφωνούν στο τομέα άμυνας και εξοπλιστικών προγραμμάτων δισεκατομμυρίων, που όμως αυτοί οι εξοπλισμοί δεν συμφέρουν την άμυνα της χώρας, μάλιστα, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και την εξυπηρέτηση της διεύρυνσης, μάλιστα, του πολέμου, λοιπόν, στην Ουκρανία. Όση ώρα μιλάει η κυρία Μανολάκο, λοιπόν, τα λέει απ' έξω. Ένα λεπτό, θέλω να πω το εξής. Ότι ούτε σημειώσεις έχετε ούτε τίποτα. Τα λέτε απ' έξω γιατί τα ζείτε και τα πιστεύετε. Όχι μόνο αυτό, αλλά. Ολοκληρώστε όμως, γιατί περνάει ο χρόνος. Τελειώνουμε το εξής. Ελάτε. Σταθερές κυβερνήσεις ή μονοκομματικές ή και δημοκομματικές τις γνωρίσαμε. Χαΐρη και Προκοπή δεν ήταν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν. Μείωση των μισθών τους και περισσότερη φτώχεια. Μάλιστα. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό κουκουέ να είναι συμπαραστάτης, διεκδικητής και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή για, μάλιστα, το λαό. Λάτε. Να βάλουν σταυρός, ναι, παντού, ναι, στο κουκουέ, σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. Περισσότεροι, ναι, κομμουνιστές βουλευτές στη Βουλή σημαίνει μεγαλύτερο στήριγμα στους χώρους δουλειάς, ναι, και στις διεκδικήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί κανείς δεν υπόσχεται τη 13η και τη 14η σύνταξη, ναι, το 13ο και 14ο μισθό, που αν μη τι άλλο τα είχαν, μάλιστα, κατακτήσει από τον περασμένο αιώνα. Φέραμε τροπολογίες και αυτές δεν ψηφιστήκανε, μάλιστα, και δεν είπανε τίποτε. Άρα λοιπόν διαμάντο Μανολάκου, έτσι. Άρα, πάμε τώρα. Άρα θα, ελάτε, διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δημόσια υγεία. Μάλιστα. Γιατί, λοιπόν, γιατί ο εργαζόμενος τα πληρώνει και δεν έχουν αντίκρισμα. Σας ευχαριστώ όλα θερμά. Όλα τα κόμματα τα εμπορεύονται. Ισχυρό κουκουέ μέσα και έξω στη Βουλή.